Βεβαίως. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το μεξικάνικο κυρίως φαγητό μας, που είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά υπόσχομαι πάρα πολύ νόστιμο, όπως σας είπα και πριν. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε το μείγμα μπαχαρικών. Και δώστε προσοχή, γιατί είναι το πιο σημαντικό στοιχείο το μείγμα μπαχαρικών που θα δώσει την ωραία γεύση. Άρα, μέσα σε έναν μπολ ρίχνουμε την καφέ τη ζάχαρη. Μην τη φοβηθείτε, ξέρω είναι πολύ, αλλά χρειάζεται. Και θα την ισοζυγίσουμε, γιατί θα ρίξουμε μέσα chili powder. Αυτό είναι αρκετά καυτερό, οπότε χρειάζεται τη ζάχαρη του, έτσι για να ισοζυγίσει. Και πιστέψτε με, αυτό ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ ωραίος. Επόμενο υλικό είναι το fajita spice. Fajita spice θα βρείτε στις υπεραγορές μαζί με το διάδρομο, στο διάδρομο μαζί με τα άλλα μπαχαρικά. Άρα fajita spice μπαίνει μέσα. Επίσης θέλουμε και κίνινο, που είναι παραδοσιακό έτσι μεξικάνικο μπαχαρικό, και το αλάτι μας. Μέσα και το αλάτι. Οπότε ένα ανακάτεμα. Έτσι απλά για να νεωθούν τα μπαχαρικά μας μαζί. Έτοιμη, αυτό ήταν. Οπότε πάμε τώρα να αρχίσουμε τη διαδικασία για τον κύμα. Μέσα σε έναν τηγάνι που έτσι είναι, ζεσταίνεται καλά, πάμε να ρίξουμε τον κύμα μας κοτόπουλο. Αυτός είναι κύμας που τον έχω κόψει μόνη μου, γιατί προτιμώ έτσι να ελέγχω την ποιότητα του κύμα, οπότε αγοράζω φιλέτον κοτόπουλο στα δισκάκια. Και το κόβω έτσι με έναν καλό μαχαίρι μόνη μου σε κύμα. Είναι διαδικασία 5 λεπτά, άρα μην το φοβάστε. Οπότε είμαι σίγουρη ότι το φιλέτο μου είναι ψαχνό κοτόπουλο, χωρίς να έχει μέσα άλλα κομμάτια, τραγανά ή λίπος ή πέτσα που εγώ δεν τα τρώω. Και με τη σπάτουλα μας έτσι κόβουμε το κοτόπουλο, απλά για να χωρίσει έτσι και να χάσει το ομόν του χρώμα. Κινούμαστε γρήγορα μέσα στο τηγάνι, έτσι για να μην βαρυψηθεί σε μια πλευρά ο κύμας. Έτσι ομοιόμορφα, όπως είπαμε, να χάσει το ομόν του χρώμα. Okay, δεν θέλω να τον βαρυψήσω, άρα σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μέσα τα μπαχαρικά μας. Το μείγμα μπαχαρικό. Ξανά ένα γρήγορο ανακάτεμα. Δουλεύω γρήγορα, γιατί δεν θέλω να βαρυψίσω σε αυτήν τη φάση το κοτόπουλο μου. Οπότε, πάω να ρίξω μέσα μισή συσκευασία ντομάτα. Ντομάτα πασάτα. Μέσα. Ανακατεύουμε, έτσι να πάει η ντομάτα παντού. Ο λόγος που δεν σταματώ να ανακατεύω είναι γιατί θέλω έτσι να εξατμιστούν τα πολλά νερά μέσα στο φαγητό μου. Δεν το θέλω να είναι πολύ νερούλο. Να ξενάχει την ντομάτα του, αλλά δεν θέλουμε να είναι πολύ νερούλο. Η φωτιά μου εντωμεταξύ είναι συνέχεια στο δυνατό. Απλά δουλεύω γρήγορα και μετακινώ το φαγητό για να μην βαρυψηθεί. Και μετά που μένει έτσι το κοτόπουλο μου να πάρει μια βράση μαζί με την ντομάτα, θα προσθέσω τελευταίο υλικό μου, τα κόκκινα φασόλια. Αυτά είναι κόκκινα φασόλια, τα οποία είναι ήδη ψημένα, συσκευασμένα στη συσκευασία Tetra Pak, μπορούμε να τα βρούμε, είναι και βιολογικά μάλιστα, τα οποία απλά στραγγίζω και αδειάζω μέσα στο φαγητό μου. Ένα ανακάτεμα, έτσι απλά να ζεσταθούν θέλουμε, γιατί είναι ήδη ψημένα, θυμάστε, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Έτσι, και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Το μόνο που πρέπει να κάνω τώρα είναι να ετοιμάσω όλα τα συνοδευτικά. Πάμε να τρίψουμε λίγο τυρί cheddar, που πάει πάρα πολύ μαζί με το μεξικάνικο φαγητό. Άρα τα συνοδευτικά μας σχεδόν έτοιμα. Έχουμε γιαούρτι, έχουμε sauce sweet chili, έχουμε τυράκι και λίγα φύλλα κόλιανδρο. Έμεινε να κόψω τώρα λίγο αβοκάτο. Και έτοιμοι να σερβίρουμε. Σε έναν ωραίο μπολ. Σαν βάση θα βάλουμε το ρύζι μας. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και με τορτίλα, δηλαδή να το τυλίξετε μέσα σε τορτίλα το φαγητό σας. Αλλά εμένα μου αρέσει με το ριζάκι.
κιμάς με κοτόπουλο. Μα ξέρω να σας πω ότι είναι και ιδανικό φαγητό για διατροφή, γιατί αν δεν βάλετε το ρύζι, δεν έχω χρησιμοποιήσει, αν προσέξετε, καθόλου λάδι για να ψήσω αυτό το φαγητό. Το αβοκάτο μας που του πάει, οπωσδήποτε, τέλειο. Και λίγα φύλλα κολιάνδρο. Και το sweet chili sauce μας. Και γιαούρτιν έτσι, on the side, όπως λέμε. Είναι όντως ένα από τα πιο αγαπημένα μου μεξικάνικα φαγητά και σας είπα, όταν είναι εποχή που είμαι υπό δίαιτα, το τρώω βασικά τον κιμά μαζί με πράσινα σαλατικά και είναι πάρα πολύ ωραίο, ούτε πως πρέπει να κάνουμε δίαιτα, αλλά με ρύζι είναι ακόμα πιο λαχταριστό. Είναι ό,τι πρέπει. Και αυτά τα συνοδευτικά, ρε παιδί μου, του πάνε αφάνταστα. Όχι, φτιάξτε το. Και όταν το δοκιμάσετε μια φορά, και εσείς όπως και όλη η οικογένεια δική μου θα το φτιάχνετε συνέχεια.